Στέλλα Αρχοντάκη, τηλεφωνική γραμμή, αντιδήμαρχος πολεοδομίας και δημοτικής περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτους, η κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, τηλεφωνική γραμμή. Καλώς την, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στο κρατές. Όλα καλά, πατριώτησα. Αυτό θα μου πεις τώρα. Παίζει. Για πέστε μου λιγάκι, πώς πάει αυτό το πράγμα. Έχουμε τελικώ την κυριότητα των αρχαίων, των αρχαιολογικών χώρων δικά μας, είναι, τι γίνεται? Λίγο πιο δυνατά, κύριε Χουδαλάκη, δεν σας ακούω καλά. Ναι, έχω βάλει την καλή μου φωνή γι' αυτό. Για πέστε μου, λέω, τα αρχαία εξακολουθούν να είναι στην κυριότητα της Ελλάδας? Τα χάσαμε, φύγανε τα χέρια μας, πήγανε στο υπερταμείο και από εκείνη διαθέσιμα για αλλού. Τώρα που μιλάμε, υποθέτω ότι είναι ακόμα στα χέρια του ελληνικού δημοσίου. Δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει. Mm-hmm. Εμείς στο Ηράκλειο ερευνήσαμε τα 177 κτηματολογικά φύλλα που ανακοινώθηκαν ότι πάνε στην ΕΤΑΔ και διαπιστώσαμε σε πάρα πολλά από αυτά ότι, ότι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, αναφέρεται μέσα, που μέσα σε αυτά είναι τα ενετικά τύχη, η Τάφρος, το κτίριο της Αποκεντρωμένης, το Παγκρίτιο Στάδιο, το Δικαστικό Μέγαρο και άλλα. Τώρα ένα λεπτάκι. Όταν λέμε ότι αυτά περνάνε, ξέρω εγώ, στην ΕΤΑΔ, ναι, τι συμβαίνει? Δηλαδή μπορεί κάποιος, ας πούμε, να πουλήσει τα τείχη? Μπορεί να τα διαχειριστεί με τρόπο, ξέρω εγώ, που δεν συνάδει με την μεταχείριση, να το πω έτσι, των αρχαιοτήτων? Τι παίζει? Κοιτάξτε, το περνάνε στην ΕΤΑΔ. Κατά την ΕΤΑΒ, με την οποία είχα συναντηθεί την προηγούμενη εβδομάδα για άλλο λόγο, είναι, η δικαιολογία είναι ότι περνάνε στην ΕΤΑΒ για να συγκεντρωθούν σε ένα φορέα mm-hmm. και να καταγραφούν. Εντάξει, μέχρι αυτό, εδώ καλά. Αυτό ακούγεται καθησυχαστικό. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι η ΕΤΑΒ είναι κάτω από την ομπρέλα του υπερταμείου. Αυτό η ακούγεται συνέχεια, ανησυχητικό. Ακριβώς. Η συνέχεια μας ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά την ΕΤΑΒ. Θα πάνε στο ΤΑΙΠΕΔ, στο υπερταμείο, mm-hmm. θα υποθηκευτούν, θα εκχωρηθούν. Βέβαια με τον νόμο εξαιρούνται ρητά οι αρχαιολογικοί χώροι, τα δάση, οι γυαλοί παραλίες κτλ. Δεν εξαιρούνται όμως αυτό που σας είπα, τα νεόρια, ας πούμε, του Ηρακλείου, άλλα κτίρια, το αρχαιολογικό μουσείο. Τι θα γίνει? Θα εκχωρηθεί η διαχείρισή τους? Θα δούμε δηλαδή κάποια στιγμή τη διαχείριση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου να την έχει ένας φορέας εκτός Ελλάδας? Ναι, να πω... Αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί. Ξέρετε τι γίνεται. Γιατί είπαν για τους αρχαιολογικούς χώρους... Μισό λεπτάκι, για να με βοηθήσετε και εμένα. Για να πιέσουμε και τα πράγματα και να είναι πολύ καθαρό, γιατί φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος θα ήθελε να δει τη διαχείριση των ιερών και των οσίων του από κάποιους ξένους που πιθανότατα, ας πούμε, για παράδειγμα, θα το πω το παράδειγμα γιατί το έχω ζήσει, στο Βρετανικό Μουσείο να οργανώνουμε και ένα ωραίο γκαλά στην αίθουσα του Παρθενώνος, έτσι. Να. Δηλαδή το λέω όχι γιατί θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά για να κλείσουμε από τώρα όποια χαραμάδα, πόρτα, ό,τι υπάρχει για μια πιθανή αξιοποίηση εντός πολύ μεγάλων εισαγωγικών της περιουσίας και των αρχαιοτήτων της ελληνικής κληρονομιάς, γιατί περί αυτού πρόκειται. Σωστά. Πώς μπορούμε να το ασφαλίσουμε το πράγμα? Δηλαδή, πέστε μου και εμένα, τι να κάνω από εδώ, να πιέσω, να βγάλω τους υπουργούς τώρα εδώ, να τους βάλω έναν από δίπλα, θα υπογράψω, θα κάνω, θα φτιάξω αυτό. Κύριε Χουδαλάκη, νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτεί και να μας πει τι θα δώσει στο υπερταμείο με νόμο, που θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, δεν ξέρω τι έγγραφο θα είναι αυτό που θα το εξασφαλίσει. Μέσω της ΕΤΑΔ που μου είπατε. Πάνε όλα τα πράγματα στο υπερταμείο? Δηλαδή... Αν θέλουν, ναι. Αλλιώς μπορούν να κρατηθούν από την ΕΤΑΔ. Μάλιστα. Όπου εκεί... Η ΕΤΑΔ είναι ο φορέας mm-hmm. που θεωρητικά αυτή τη στιγμή θα φακελοποιήσει, θα καταγράψει, θα αρχιοθετήσει, θα ταυτοποιήσει τα ακίνητα. Ναι. Γιατί το ελληνικό δημόσιο δεν ξέρει τι έχει. Ναι. Ούτε ήταν υποχρεωμένο να τα δηλώσει στην πρώτη φάση του κτηματολογίου που ξεκίνησε το 1998. Στη δεύτερη όμως είναι υποχρεωμένο να τα δηλώσει, γιατί με τον πρώτο νόμο του κτηματολογίου ό,τι περίσσευε από όλους πηγαίνει στο ελληνικό δημόσιο. Δεν είναι όμως έτσι. Το δεύτερο νόμο, τώρα στην επόμενη κτηματογράφηση, το ελληνικό δημόσιο είναι υποχρεωμένο να δηλώσει κανονικά τα ακίνητά του όπως ο κάθε πολίτης. Σε αυτό μάλλον είναι σωστό το να πηγαίνουν σε ένα φορέα
να καταγράφονται μέχρι εδώ τα συμβόλαιά τους, τα τοπογραφικά τους, τα... οι όποιες αλλαγές έχουν γίνει. Μέχρι εδώ ακούγεται λογικό, αλλά εγώ πίστευα, ήξερα μάλλον, ότι τα... οι αρχαιότητες εξαιρούνται. Εξαιρούνται δηλαδή από αξιοποιήσεις με βάση, ξέρω εγώ, κριτήρια. Δεν εξαιρούνται όμως από το να είναι, ακούστε με, δεν εξαιρούνται από το να είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Άλλο ότι εξαιρούνται με άλλους νόμους, ότι δεν μπορείς να κάνεις το ένα ή το άλλο. Ωραία. Τελευταία, να σας κάνω... γνωστό, έχουν γίνει εκδηλώσεις σε άλλους χώρους. Να σας κάνω μια ερώτηση λίγο πιο πονηρή. Ναι. Ας ξεχάσουμε τα τείχη, ας ξεχάσουμε τις αρχαιότητες και τα λοιπά. Τα μουσεία. Τα μουσεία δεν είναι αρχαία. Μα γι' αυτό μουσεία... σας είπα ότι μπορεί να εξαιρείται η Κνωσός, μιλάω τοπικά, ως αρχαιολογικός χώρος, αλλά δεν εξαιρείται το μουσείο. Και εκτός αυτού, κύριε Χουδαλάκη... Στο μουσείο υπάρχουν οι αρχαιότητες. Εσείς καλά τα λέτε, αλλά θέλω να δω αν καταλαβαίνουμε όλοι τα ίδια. Ναι, έτσι, ναι. Εξαιρούμε τις αρχαιότητες ή εξαιρούμε τον αρχαιολογικό χώρο. Δεν εξαιρούμε όμως το μουσείο, στο οποίο είναι οι αρχαιότητες. Και τη διαχείρισή του. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί το Μουσείο της Ακροπόλεως, λέω ένα τραβηγμένο παράδειγμα, είναι και ένα από τα κορυφαία μουσεία στον κόσμο, έτσι. Ναι. Περάσει στην ΕΤΑΔ και από εκεί στο υπερταμείο αυτά που περιέχονται μέσα. Υποθέτω ότι θα τα διασφαλίσουν. Μακάρι, κυρία μου, να πω. Υποθέτω. Τι να σας πω. Όμως, θα σας πω κάτι άλλο που είχε γίνει και παλιότερα σ' άλλος. Τα υπουργεία που είναι ιδιοκτησίες του δημοσίου. Τι θα γίνουν κάποια στιγμή, εντέσσεται δηλαδή το ελληνικό δημόσιο να πληρώνει ενίκιο. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Εξάλλου στο παρελθόν. Στο παρελθόν ήθελε και να το κάνει, ας πούμε. Είναι σε ιδιόκτητο χώρο. Τα δικαστήρια είναι σε χώρο του δημοσίου. Θα πληρώνουν ενίκιο στους δανειστές. Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, αυτό που χρειάζεται άμεσα είναι κάποια νομοθετική ρύθμιση, κάποια υπουργική απόφαση που με πολύ καθαρές κουβέντες. Μα με πολύ καθαρές κουβέντες να εξαιρεί από την εκμετάλλευση όλων όσων περάσουν στο υπερταμείο τις αρχαιότητες αλλά και τους χώρους που τους φιλοξενούν. Γιατί εδώ ξαναλέω μπορούμε να πέσουμε στην εξής μεγάλη γκάφα και το λέω για να το καταλάβουν όλοι οι φίλοι που μας ακούνε. Μπορεί κάποιος να πει εντάξει παιδιά δεν γίνεται να αξιοποιήσεις ξέρω εγώ τουριστικά, εμπορικά αυτό, ένα ειδόλιο που υπάρχει μάλιστα. Αν όμως το αγαλματίδιο, το ειδόλιο, κάτι άλλο υπάρχει μέσα στο μουσείο και το κτίριο του μουσείου εντάξει, περάσει. Αυτά εμπίπτουν σε άλλου, σε αρχαιολογικούς νόμους και άλλα. Αλλά εγώ να σας πω ότι ας πούμε μέσα σε αυτά που είδαμε υπάρχει μία έκταση 65 στρεμάτων εκτός Ηρακλείου σε μία αγροτική περιοχή. Mm-hmm. Εντάξει, αν αυτή η έκταση των 65 στρεμάτων πάει κάπου και γίνει μία εκμετάλλευση, δεν είναι βέβαια το ίδιο με το αρχαιολογικό μουσείο ή τα τείχη που μπορεί να δούμε μια στιγμή ένα εισιτήριο ας πούμε στις πύλες του τείχους. Μάλιστα. Να πω την αλήθεια δεν το είχα σκεφτεί, αλλά ναι, κακές ιδέες Παναγία μου. Λοιπόν... ναι, δεν ξέρουμε γιατί είναι τόσο συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Το φόβο μας μοιραζόμαστε νομίζω και καλά κάνουμε και από εκεί και πέρα ελπίζω ότι υπάρχουν βίκο άτα και στην κυβέρνηση και με μια πολύ καθαρή κουβέντα έτσι υπουργικού χαρακτήρα αυτό να το κλείσουμε το πράγμα με ψηφισμένους νόμους. Νομίζω ότι πρέπει κάποιος να βγει υπεύθυνος και να μας ξεκαθαρίσει τι έχουν στο μυαλό τους ή τι έχουν δεσμευτεί να κάνουν. Άστε. Ήταν η κυρία Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, αντιδήμαρχος πολεοδομίας και δημοτικής περιουσίας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Πολύ την ευχαριστώ για τούτο το πρωινό ξύπνημα. Και εγώ ευχαριστώ.